Τα στοιχεία από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών δείχνουν ότι καθημερινά περίπου 80 άνθρωποι κατά μέσο όρο πέφτουν στην Ελλάδα θύματα ηλεκτρονικής απάτης, με την ημερήσια λία των επιτίδιων να ανέρχεται στις 500.000 ευρώ. Υπό αυτό το πρίσμα, η ανάγκη για προστασία των πολιτών καθιστάται αναγκαία και πάντως απαραίτητη προϋπόθεση γι' αυτό είναι η γνώση και η ετοιμότητα. Ήδη έχουν εμφανιστεί τα πρώτα κρούσματα με email που λαμβάνουν φορολογούμενοι, με την πρόφαση ότι έχουν επιστροφή φόρου, να πατήσουν κάποιο σύνδεσμο στο email, ούτως ώστε να κατατεθούν τα χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό τους. Ως μια περίοδος που οι επαφές με την εφορία είναι εντονότερες, αυτή η περίοδος που υποβάλλονται οι φορολογικές δηλώσεις και αποστέλλονται τα εκαθαριστικά σημειώματα, είτε χρεωστικά είτε πιστωτικά, απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς ήδη έχουν αρχίσει οι πρώτες απάτες σε βάρος ασφαλισμένων, που υποτίθεται ότι ενημερώνονται για επιστροφή χρημάτων και πέφτουν στην παγίδα να δώσουν αριθμούς λογαριασμών. Είναι γνωστό ότι στη χώρα μας ψηφιακά υπάρχει μεγάλος αναλφαβητισμός, άρα λοιπόν να προσέχουμε και να απευθυνόμαστε στους ειδικούς συνεργάτες μας για ζητήματα που τους αφορούν. Ήδη σε mail πολιτών έχουν σταλεί μηνύματα υποτίθεται από την εφορία που αναφέρουν. Η Ελληνική Φορολογική Υπηρεσία υπολόγισε τη φορολογική σας δήλωση και δικαιούστε επιστροφή φόρου. Για να διασφαλίσουμε ότι η επιστροφή πιστώνεται στο σωστό λογαριασμό, πρέπει πρώτα να επικυρώσουμε τα στοιχεία του λογαριασμού σας, προτού μπορέσουμε να επεξεργαστούμε την επιστροφή σας. Για να γίνει αυτό, παρακαλούμε κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο και επιβεβαιώστε τα στοιχεία σας. Σε κάθε τέτοια περίπτωση θα πρέπει οι φορολογούμενοι να επικοινωνήσουν με τον λογιστή τους, να τσεκάρει αν το email είναι αληθινό ή όχι, ή διαφορετικά να μπουν στην προσωποποιημένη πληροφόρηση στον ατομικό τους λογαριασμό και μόνο εκεί η ΑΔΕ αποστέλει μηνύματα για επιστροφή φόρου μέσα από το site της ΑΔΕ και πουθενά αλλού. Με ανακοίνωσή της η αστυνομία καλεί τους φορολογούμενους να μην πατούν οποιοδήποτε σύνδεσμο με ανάλογο περιεχόμενο, καθώς τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες δεν ζητούν ποτέ τραπεζικούς κωδικούς και είναι δεδομένο ότι μια τέτοια διαδικασία θα τους βάλει σε περιπέτειες. Γενικότερα, είτε email είναι αυτό, είτε τηλεφώνημα είναι αυτό, είτε από οποιαδήποτε πηγή λάβουμε ειδοποίηση για επιστροφή χρημάτων, να είμαστε σίγουροι ότι δεν είναι από την ΑΔΕ, δεν είναι από το λογιστή μας. Είναι από επιτίδιους που προσπαθούν με κάθε τρόπο να αποκτήσουν πρόσβαση στους προσωπικούς λογαριασμούς μας, ούτως ώστε να τους αδειάσουν, μεταφέροντας τα χρήματα σε λογαριασμούς του εξωτερικού.